Ήταν 8 το πρωί της 22ης Μαρτίου 2016, όταν δύο σφοδρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελών, Ζάβεντεν. Οι εκρήξεις, με διαφορά δευτερολέπτων, έγιναν στον έλεγχο εισιτηρίων στο επίπεδο των αναχωρήσεων. Επικράτησε χάος. Οι δράστες ήταν τρεις, η Ιμπραχήμ Ελ Μπακράουι και Νατζίμ Λαχράουι, Βέλγοι μαροκινής καταγωγής, μετέφεραν δύο βόμβες στο αεροδρόμιο σε μεγάλες βαλίτσες. Ο επίσης Βέλγος μαροκινής καταγωγής, Μοχάμετ Αμπρινί, μετέφερε μια βόμβα που δεν πρόλαβε να ενεργοποιήσει. Ξέρω ακριβώς τι σκέφτηκα και τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Είδα και άκουσα τρομακτικά πράγματα. 5 χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Όσοι έζησαν εκείνες τις δραματικές στιγμές, δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τον τρόμο. Ο Σεμπαστιάν Μπελάν είναι πρώην επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής. Νοσηλεύτηκε επί 4 μήνες. Υποβλήθηκε σε 13 επεμβάσεις. Ακόμη και τώρα συνεχίζει θεραπείες αποκατάστασης. Και βέβαια υπάρχουν μέρες που δεν είναι εύκολες. Δεν είναι πάντα εύκολο. Εύκολο να μην αισθάνεσαι τα πόδια σου, να μην μπορείς να κάνεις απλά πράγματα όπως πριν. Από την άλλη όμως, πιστεύω ότι είναι μέσα από τις πιο μεγάλες προκλήσεις της ζωής που παίρνει κανείς τα πιο ωραία μαθήματα. Περίπου μία ώρα αργότερα εκδηλώθηκε ακόμη μία τρομοκρατική επίθεση στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Μάλμπεκ στο κέντρο της πρωτεύουσας του Βελγίου. Δράστης ο Χαλίντ Ελ Μπακράουι, αδελφός ενός εκ των δραστών του αεροδρομίου. Ένα από τα θύματα της επίθεσης στο μετρό ήταν ο Ντέιβιντ Ντίξον. Η σύζυγός του, Σάρλοτ Ντίξον Σάτκλιφ, είναι πρόεδρος της οργάνωσης «Επιζώντες ενάντια στην τρομοκρατία». Τα μέλη μας έχουν πληγεί από διαφορετικές τρομοκρατικές ενέργειες, εκκινούμενες από διαφορετικές ιδεολογίες. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, αλλά υπάρχουν πολλές ομοιότητες και μία από αυτές αφορά το αίσθημα εγκατάλειψης από την πλευρά της πολιτείας, που δεν νοιάζεται για εμάς και δεν τηρεί τις υποσχέσεις της. Συνολικά, οι Βρυξέλλες πένθησαν 32 νεκρούς από τις συντονισμένες επιθέσεις σε δύο σημεία της πόλης. Πάνω από 300 τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς σοβαρά. Την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση «Ισλαμικό κράτος».